Ήμουν μαθητής στο Αίγιο, μαθητής του γυμνασίου. Με τις διακοπές που κάναμε τα Χριστούγεννα ήρθαμε εδώ. Ναι. Κι άλλα βέβαια, ο αδερφός μου κλπ. Λοιπόν, στις 27 Δεκεμβρίου, 47 όπως είπαμε, 11 η ώρα νύχτα ήρθαν δύο αντάρτες στο σπίτι μου. Και πάντα μπορεί να άνοιξε ο πατέρας μου, τι σημαίνει. Λέει, θέλουμε το Θανάση, τον θέλει ο καπετάνιος. Ναι. Λέει, ο Θανάσης είναι μαθητής, είναι 16 ολών, είναι μικρό, τι μπορεί να προσφέρει στον αγώνα. Λέει, εμείς έχουμε εντολή να πάει εκεί και εκεί, ας τα πει στον καπετάνιο. Εντάξει, λέω, πατέρα, εντάξει, λέω, άστο, λέω, εντάξει, ντύθηκα και εγώ και πήγα, σχόλιο. Είχαν μαζί και άλλα παιδιά, συγκεκριμένα 23 παιδιά πήραν εκεί τη βραδιά. Δεν μπορούσες έτσι να αρνηθείς, να πεις εγώ δεν θέλω να πάω. Τέτοια πράγματα, σε καθαρίζανε, αστειεύεσαι, που το σκέφτηκα καθόλου. Συμπεστράτευσα την ημέρα τα Χριστούγεννα, παιδιά αυτή την ημέρα τα Χριστούγεννα. Ναι. Από εδώ ήμασταν πολλά κορίτσια. Μας είπαν να πάρουμε ρούχα, να πάρουμε παπούτσια. Πού τα είχαμε να πάρουμε και ρούχα και παπούτσια, γιατί δεν είχαμε τίποτα. Ναι, ναι. Και πήραμε ό,τι είχαμε και πήγαμε σχολείο. Πάμε για την ελεύθερη Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι. Όποιοι θέλουν ή όπου... Όχι. Υποχρεωτικά, όχι όπως θέλει. Όχι εμείς ήθελε, υποχρεωτικά. Όχι, όχι. Υποχρεωτικό. Όχι πιάνανε. Ήταν οργανώσει εδώ μέσα με χαρτί και καλαμάρι. Mm-hmm. Πρέπει να πάρετε τον Γκαρανίκα, πρέπει να πάρετε εκείνο εκεί. Είναι νέα αυτή, δεν πάρετε εκείνο εκεί. Και έκανα το γράφημα, λοιπόν, Γκαρανίκα, ακολούθα. Μάλιστα. Μα ξέρω εγώ τι, ακολούθα. Λοιπόν, και έτσι τα παιδιά ακολούθησαν, φούντουσε τα δαντάρκο βέβαια, και έλεγε πρόσβα τι και πει στο ρεύμα. Που πέρδεσε ο βράδυ από εδώ, που πέρδεσε ο στρατό από εκεί, και ξαναγκάστηκαν να πούν και να φεύγουν καλοθυλή, κακοθυλή. Ναι. Όπως εσύ πες να πούμε και ξυρέγγιζαν τα πούμε. Να πω μια λεπτομέρεια. Ο στρατός έκανε και αυτός έτσι ας πούμε αυθαιρεσίες ή μόνο οι βουρλάκηδες. Α, έκανε ο στρατός. Έκανε και ο στρατός, βέβαια. Ναι. Στρατός έπανε τις βουρλάκηδες μπροστά να φοβερίζουν και ξέρω τι, να ξεγριώνουν τον κόσμο. Για πέντε, ναι. Μας επεστρατέψανε κοντά. Και μας συγκέντρωσαν στη Βράχα. Εσένα πότε σε πιστάτε. Το 47. Μένα τον Οκτώβριο του 47. Τον αδερφό τον είχα πάρει από το 46 τα Χριστούγεννα και αρχίζει να φουν το επαντάρτη. Μετά ξανά έκαναν επιστράτευση δηλαδή. Που λες βέβαια. Συνέχεια να πούμε. Κορτσάκια, παιδάκια, ξεβράκοντα, κορίτσα, παιδιά. Μένει ούτε παπούτσια ούτε τίποτα. Μην τα συντάς. Μια ρομπούλα που με ο χώρος έξω που μετά σε χωρίς. Άρχισε είπαμε επιστρατεύσεις μετά αυτά από το 47. Και εγώ επιστρατεύτηκα, εγώ είμαι μεσοθελοντής επιστρατευμένος. Πέρασε ένας λόχος από εκεί, λέει να έρθείτε στο διπλανό χωριό αύριο. Ναι. Και πήγαμε, ύστερα από αυτά τα χωριά, χωριανόμενα στο Γλίτσο. Εκεί γίνονταν η συγκέντρωση των παιδιών και των κοριτσών, να πούμε, αυτό, τα έπαιδα. Ναι. Και μία ωραία πρωία της 18 Φεβρουαρίου, μπορώ να πω από ό,τι θυμάμαι, ήταν πάνω από 30-40 πόντους χιόνι. Ξεκινήσαμε από τη Βράχα για να πάμε πού. Θα πάμε στη Μακεδονία να οπλιστούμε. Από τη Βράχα, Φουρνά, Σμπόκοβο, Ρεντίνα. Από απόψεις εξοπλισμού και λοιπά. Ήμασταν όλοι άοπλοι. Ήμασταν όλοι με έναν τροβά στο νόμο. Συγκεκριμένα έβαλα δυο ζευγάρια κάλτσες, δυο φανέλες μάλινες και τα ρούχα που είχα πάνω. Ευτυχώς που είχα άρβελα γερά μοναχά και δεν χάλασανε στον κάμπο των Φαρσάλων εκεί στη Θεσσαλία. Πήγαμε όλο μια νύχτα, περπάτησαμε όλο σε βάλτο μέσα, όλο σε λάφη, σε νερά. Ναι. Ήστερα έφτασαμε στην Κάρλα. Στην Κάρλα, ναι. Ήστερα έφτασαμε στην Κάρλα, πήραγαμε για όλο τίποτα αυτερία. Εμείς ήμασταν τρία κορίτσια να μου. Εδώ από το χωριό, χωριανές, άρχισε. Δεν είχαμε χωριό για να στον άλλο, τίποτα. Ξένα. Ναι. Τι πάνε μαζί. Μπαίνουμε μέσα, φάμασαν τα μάτια μας, δεν έλεγε μυστέριο πτερά. Το νερό μέχρι εδώ. Ναι. Τώρα λέμε θα πνιγούμε, θα χάσουμε τα ζωή, θα πνιγούμε. Ήταν βράδυ. Βράδυ, ναι, τι ήταν, ναι, 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 και ήσασταν μέσα στο δρόμο μέχρι τη μέση. Και πάνω από τη μέση. Και πάνω από τη μέση. Ναι, ναι, τα παπούτσια μου είχα κάτι άρβυλα είχα από το Αίγιο που είναι ο μαθητής και μας τα έδινε η Ούντρα. Μέσα εκεί, σε κάποιο σημείο,
Μέσα, μέσα στη λάσπη, τραβάω το ανοπόδι, έμεινε μέσα το παμπούτσι. Και τ' άλλο τίποτα. Και ήμουν τελείως ξυπόλυτος. Μέσα στην γάρλα που περάσαμε, εκεί το καλοκαίρι που έπεφτε το νερό, κόβανε καλάμια για εξυπηρετήσεις γύρω από την περιοχή. Ήταν ένα χωριό Καλαμάκι το λεγόμενο και περάσαμε μέσα απέναντι. Μια μισή ώρα μέσα, όπως λέγανε οι άλλοι, ούτε στο νερό, στην μέσα. Εκεί μέσα, τα πόδια μου, τρεις πληγές έγινε από κάτω, άνοιξα από το πάτωμα. Από το περπάτωμα, πάνε στα καλάμια, ήταν κοφτερέ. Τρεις πληγές στο ένα και δύο στο άλλο, στο αριστερό. Καταλαβαίνεις τώρα πώς περπατώς είναι πώς. Ένας Θεός ξέρει. Αυτά τα θυμάμαι και νομίζω ότι δεν τα, ότι είναι όνειρα, αλλά είναι δυστυχώς πραγματικότητα. Δεν μου λες στην Κάρλα εκεί χάσατε πολλούς από τους αόπλους ή και από τους ένοπλους. Δεν ήταν μόνο. Οι ένοπλοι όχι τόσο, αλλά από τους αόπλους πάρα πολύ. Μα ήταν παιδάκι, κοριτσάκι 17 χρονών από το σπίτι, ξυπόλυτα κτλ. Έμεινε στη λάσπη. Έμειναν. Δεν μπορούσαν να τραβήξουν τίποτα. Αφού έλειπε στα τα άλογα του υπηκού. Να έχουν δύο άτομα πάνω και ο ιδέας, τρεις λοιπόν. Ναι. Ένας μπροστά, ένας πίσω και ο ιδέας, κατάλαβες. Και να τραβάνε σιγά σιγά, σιγά σιγά για να περνάνε και την Κάρλα και τις λάσπες και τα λοιπά. Μάλιστα. Λοιπόν, περάσε την Κάρλα, βγήκε ο ήλιος. Όταν πέραμε εκεί στο Καλαμάκι μέσα στην πλατεία. Τι να δούμε, να σηκώ βινίλα. Έφτιανα φαγητά τα προηγούμενη μέρα για εμάς γιατί μας περίμεναν, τη νύχτα μάλλον, την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν, έφεξε, βγήκε ο ήλιος απάνω, ξεστεριά είχε, τον άλλο το καιρό, ήταν συννεφιά. Δεν είχαμε αεροπλάνα. Τώρα έφτιανε το αεροπλάνα εδώ. Όπως ακούσαμε μετά, ο Σιρόπουλος με το ειδικό βγήκε στα εξώματα του Καλαμακίου. Λοιπόν, και έβαζε στα αεροπλάνα. Πέφτανε ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, εξαφανίζει και τα άλλα μετά δεν έχουν κανένα. Αλλά εκείνη την πλατεία την είχαν σηκώσει. Να δείτε, βλέπουμε μουλάρια, χαζάνια, αντάρτες, ξεκυριασμένος, σκοτωμένος κτλ. Λες και ήταν χασάπικο μικρέας. Τίποτα άλλο. Τι λοιπόν. Να βαδείς. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Είχαμε και τα συνθήματά μας εκεί που πήγαινε. Ναι. Φωνάζανε. Ο λοχαγός και εγώ. Τι νοσήμαστε εμείς. Το Μάρκο. Απαντούσαμε εμείς. Ναι. Τι νοσήνει ο Μάρκος, δικός μας, έπρεπε να απαντήσουμε εμείς. Και ποιο είναι το σύνθημά μας, να μην πέσει κανένα ζώο. Διότι ήταν χιόνι πουλί, να μην τα αφήσουμε και πέσουν τα μουλάρια. Τα μουλάρια. Φορτωμένα. Ο Γούσιας ήταν ο επικεφαλής που ανέλαβε όλο αυτό τον κόσμο να τον πάει στη Μακεδονία. Πώς να ξεκινήσει, σώνονται οι μέρες τα χιλιόμετρα από τη βράχα, να πας στα σύνορα που πήγαμε εμείς, να έχεις πείνα και να βαδείς. Μπορεί να βαδείς. Ποιος λέει βάδεις. Πώς βάδεις, ναι αυτό. Αλλά είχαμε όμως, θα τα πω ανοιχτά τα πράγματα. Όλα βέβαια. Είχαμε και τον άλλο το φόβο. Ένας που έπεφτε δεν μπορούσε να βάδεις. Μπορούσε να τον τοφεκίσει ο δικός μας για να μην μείνει πίσω και προδώσει τη φάλαγγα αυτή ας πούμε. Τώρα πάει να μην, δεν είχαμε όμως εμπιστοσύνη να πού είσαι ένα θεύω μη είσαι να πεις εμένα. Ναι. Και στον άλλον δεν είχε. Να πω να παραδοθούν τον προδέσιο. Ήταν εύκολο να φύγετε ας πούμε. Δεν ήταν εύκολο. Ναι. Ήταν ζόρκο πολύ. Γιατί ήμασταν εδώ στα βουνά, δεν ήμασταν εκεί. Τσφύλλα είχαν, τσφύλλα το ράβο. Ναι. Εσύ είχε λέει εμένα και εγώ έλεγα εσένα και τον άλλο που ήταν πίσω. Έπρεπε να το έχουν λόγο, μα έπρεπε. Εκεί αρχίσαμε και μας πήγαιναν στους πρόποδες του όλυμου. Του λοιπόν. Ανεβαίνουμε απάνω, μέσα στο χιόνι. Εκεί ήταν και βαραχιωμινιά, μέχρι εδώ το χιόνι. Και πείνα. Πείνα, δυστυχία. Σφάζανε τα πρόβατα, βάζανε την καραβάνα, ας πούμε, από κάτω ναι. Και παίρναμε το αίμα, ναι. Πάγωνε και το τρώγανε. Πέρασαν πέρα για τα πύρια.
Λοιπόν, περνάμε για τα πιέρια, χρόνια, τείχους, όπως μοντίζουν μέσα στο δάσος, εκεί τα είπα, έχει διαταγή μπροστά, ότι εδώ θα μείνουμε, όπως θα το βγαίνουμε, πάει το κλάμα, κουρίσια, πυριάκι μέσα να... Γιατί κλάμα... Από στα μάτια μου κρύου! Α, ήταν... Χειμώνας, χιόνι λέμε. Ναι, ήταν από στο Ήπεθρο, έξω. Ήταν ο Φλεβάρς ακόμα. Στο Ήπεθρο, έξω, όχι σε... Στο Ήπεθρο! Λοιπόν, και... Άλλο πριν που ξεκινήσαμε η φάλαγγα που όχι του σύνδεμα γνωστά ότι δεν είναι στρατός τώρα, έφυγε και ξέρω τι. Λοιπόν, είπε στα πέφτω και μαζιμένος άλλος, σήκωσε μου στην Αμφίβο, ποιος είναι σήμερα, φαγού μέλος. Εκεί τον Αβάν, τσέπα, τα αγρία ζώα, που σχεδόν στον πέφτω εκεί. Εκεί που έγινε πίνακα, λέγανε ψάμι, δεν θα σκάψει. Λοιπόν, σκάψαμε λοιπόν, βρήκαμε πόδια, πόρνια, τα βάναμε σφωτιά και εγώ ήταν το μαλλί και μετά το τρώγαμε, σπάγαμε και το κόκκα ακόμα τρώγαμε. Θα στο μεδούλι. Ψάχνοντας, λοιπόν βρήκαμε τον Άρα που μουσχάρ. Κουβάμε λοιπόν που μεσέτε, το κόμμα μου τον οποίο ζει στο γιά μου, κορούκι του κάτω. Το τουμάρ. Ναι. Το τουμάρ. Τι είναι. Άμα σφάζαμε που δούμε, πιάναμε το αίμα και το βάναμε το ζεστέρα μου και το πήραμε. Τι λέμε. Αυτό δεν πίνα, είχαμε πίνα. Εκεί στα πιέρια συγκεκριμένα, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, δίνουν σε κάτι παιδιά κατομάρια από τα μολάρια. Για να φτιάξουν παπούτσα. Για να φτιάξουν, ναι, να τα βάλουν, να τα βάλουν, ναι. Να φτιάξουν παπούτσα. Ναι, ναι. Και αντί να τα φτιάξει παπούτσα, τα έτρωγε. Το έβαλε στη φωτιά και τη λέει. Αυτό το τομάρ να το βλέπεις να σγαυρώνει στη φωτιά, γίνονταν έτσι. Τι να φας από κιό. Δεν περιγράφεται, κύριε Βασίλη, αυτή η πείνα και αυτό που έγινε. Ναι. Αλλά από την πείνα τι πολύ να φανταστείτε. Να τρέχει ο άλλος με καραβάνα, που καραβάνα, κονσερβό κούτια, ναι. Ότι είχε, να πιάνει το αίμα το μουλαρίσιο να το τρώει. Και πείνα, γι' αυτό λέμε μάτια δεν έχει και μάτια βγάζει. Τι λες. Απελπισία. Κατά στη 10 η ώρα είδα να πούμε ο στρατός που πάει να αντάλλει. Και βγαίνει στα υψώματα και γίνεται μια μάχη μέσα με αεροπλάνα και φέγγε και όρμους και να γίνεται να τρίζει τη Βαγκάλα όλη. Ναι. Είχα ένα φωστανάκι, ήταν πώς είναι το κόσκινο στις σφαίρες. Ας το πω. Ναι, κόσκινο. Τι λέει. Ένα φωστανάκι, πλαίσια το θυμάμαι. Από τις σφαίρες αλλά δεν υπήρχε καμία, να ακούσει τις σφαίρες να βζζ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 ζ να γίνει το πολιτικό σκοτωμένο. Άλλοι χωρίς σκουδάρα, τα χέρια κομμένα, τα βογκάμενα, να γίνεται την από τα αεροπλάνα. Τι λες. Αεροπλάνα και ο πόλεμος, ο πολέμος. Τι έγινε, μακυλός λέω, και εκεί μέσα. Τι είναι τώρα, έγινε πολύ αυτό η μάχη τώρα. Έκαναν καθοριστικές στο στρατός κοντά την ημέρα να βρουν. Και σε ένα υψωματάκι, σκοτώθηκαν 50 αντάρτες. Πάμε εκεί. Ήρθαν. Και ήταν ένας από τους Μόγκο. Από Παλαδόσκοβο. Που είμαστε εκεί. Τέλος πάντων μας έπεσε, μας λέει, μας είπαν τέλος πάντων, γίνεται πόλεμο, σκοτώνει. Αυτά είπαν, σκοτώνει. Λάτε εδώ τώρα να σας πω, σκοτώνει. Μας παίρνει και μας φάνησε και το ψηματάκι, ήταν 50 παλικάρια κατά. Τι λες. Σκοτωμένα. Σε ένα ψωματάκι. Αντάρτες του στρατού ήταν. Αντάρτες. 50. Και ένας ήταν στρατιώτης, ο αδερφός, και ο άλλος ήταν αντάρτης. Και είδε τον αδερφό και μου σκέφτει του γέφτια να μου λέξει για να μας μάγει εγώ. Ένας αδερφός όλους τα αδερφός. Ναι, μόνο και μπορεί να και σκότω σε εγώ τον αδερφό. Μπράβο. Μετά την αποτυχία διαφυγής και την τρομερή μάχη στα Κουτσούπια, οι άοπλοι μαζί με τα ένοπλα τμήματα που τους κάλυπταν μαχόμενα συνέχεια με το στρατό αναγκάζονται να γυρίσουν στη θέση από όπου ξεκίνησαν στον Αρβανίτη. Το βράδυ στις 20 Μαρτίου με θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν, ξαστεριά και χιόνι 2 μέτρα, το μεγαλύτερο μέρος των άοπλων με συνοδεία ενόπλων διαφεύγουν πάνω από την ψηλότερη κορυφή το Φλάμπουρο, τη μοναδική αφύλακτη διάβαση λόγω της κακοκαιρίας και σε απόσταση μόλις 200 μέτρα της μονάδας του στρατού
και κατευθύνονται προς το Σαλατάπουλο και τα Αντιχάσια. Και αυτός ο Γολγοθάς συνεχίστηκε και βγήκαμε στη Μακεδονία στη Χρυσή. Είναι κοντά στα σύνορα τα Αλβανικά. Ήμασταν 1200. Αυτό το άκουσα εγώ όταν ξεκινήσαμε από τη Βράχα. Είπαν ότι 300 χαθήκαμε. Από το δική μου άποψη, κάνει 300-350 βγήκαμε. Ζωντανοί. Όλοι αυτοί οι υπόλοιποι ήταν κρυοπαγημένοι, υποτάχτες, αγνοούμενοι, τραυματισμένοι και το σύνολο αυτό είναι το δικό μου, 350 βγήκαμε στη Χρυσή.